Ρώμος 89,8, βρες το δρόμο σου. 30 χρόνια Δέσποινα Βανδύ. Δεν μ' άρεσε αυτό, παιδιά, το πάμε ξανά. Πάμε πάλι, πάμε πάλι. 30 χρόνια Δέσποινα Βανδύ. Καλύτερο. Όχι, όχι. Δέσποινα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Κάνουμε αυτό το private and exclusive. Κάτσε γιατί έπεσε και ο ήλιος. Να βγάλω και τα γυαλιά μου. Το πιάσα. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί και κάνουμε αυτό το event. Και που είναι και η έναρξη της περιοδίας αυτά τα 30 χρόνια. Ουσιαστικά. Ας μιλήσουμε για αυτά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλοι εδώ πέρα έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια σου. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό ήταν λίγο μιλημένο, Δέσποινα. Αυτό... είναι μια τάκα που γουστάρεις πάρα πολύ να ακούς. Αλλά έχεις και απάντηση. Επειδή είστε πότε πρόλαβες έμαθα. Όλοι, ναι. Εγώ το δέχομαι έτσι στοϊκά. Το θέμα είναι ότι τους αγαπάμε και αυτά τα τραγούδια διαχρονικά έχουν μείνει, ρε παιδί μου. Τα γουστάρει ο κόσμος. Ναι, τι διαβάζει. Δεν διαβάζει. Τα έχω κάνει τώρα σκατά τη. Ανακάτσε τι κάρτε. Ανακάτσε τι κάρτε. Λοιπόν. Καταρχήν, επειδή μου αρέσει να είμαι έτσι επικοινωνιακός, θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο έχουμε σταματήσει να το κάνουμε. Πώς είσαι? Δεν ρωτάει πια ο κόσμος τον άλλον πώς είναι. Και δεν ρωτάω τώρα πώς είσαι, τώρα, αυτή τη στιγμή, σήμερα, πώς είσαι, σήμερα πώς ξύπνησες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, περίμενα να έρθει η ώρα και η στιγμή, να ανταμώσουμε, να τα πούμε. Αλλά γενικά αυτή η ερώτηση, τι κάνεις, είσαι καλά, είναι πολύ fake, νομίζω. Ναι, είναι αλλά δεν την κάνω αυτό. Κατάλαβες τι είναι. Στο εννοώ, σε ρωτάω, θέλω να μάθω πώς είσαι σήμερα. Αν είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα ξύπνησα 7 παρατέταρτο το αυτό πρωί. Αυτό θέλω να μάθω. Δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά. Είχες φάει αργά. Όχι. Δεν είναι αυτό. Έχω πολλές έγνοιες στο κεφάλι μου. Okay. Μιας και με ρωτάς, δηλαδή. Ναι. Έκανα διάφορα ραντεβού, μίλησα πάρα πολύ στο τηλέφωνο με φίλους για δουλειές. Meeting, πριν έρθω έπεσα για 40 λεπτά να κοιμηθώ, γιατί με ρωτάς δηλαδή, όχι τίποτα άλλο και δεν θες να το ξεπεράσω έτσι. Ξύπνησα, αλαφιασμένη, πήρα λάθος ρούχα μαζί μου και ήρθα, δεν πειράζει. Έφερα την καλή μου διάθεση όμως. Αυτό έχει σημασία. Αυτό με νοιάζει εμένα. Ήθελα να μάθω πώς ήταν η μέρα σου. Ωραία. Γιατί είναι ωραίο. Εγώ καλά. Πώς ήταν η μέρα σου? Εγώ ξύπνησα, χθες είχα εκπομπή, τελείωσα πάρα πολύ αργά. Ναι. Ξύπνησα, πήγα ραδιόφωνο, έφυγα, πήγα να κάνω και εγώ κάτι δουλειές, κάτι ραντεβού. Γύρισα, έκανα μπάνιο και άρχισα το ταξίδι προς το Island. Ταξίδι. Ναι, Αθήνα Λιβαδιά είναι. Αθήνα Λιβαδιά. Έκανα μία ώρα. Από πού ήρθες? Από το Μαρούσι. Α, γι' αυτό. Εγώ που είμαι βούλα, κατάλαβες, για μένα ήταν τίποτα. Είναι άλλος κόσμος εδώ, ωραίος κόσμος. Φυσικά, φυσικά. Η θάλασσα. Όπου είναι η θάλασσα είναι ωραία. Είναι όμορφα, είναι όμορφα. Είμαστε και οι δύο από παραθαλάσσιο μέρος. Εσύ από την Καβάλα η καταγωγή σου, εμένα είναι, αν θες να μάθεις, δηλαδή, να το μοιραστώ δηλαδή, από την Ιταία Φωκίδος, το Γαλαξίδι, από εκεί. Α, πανέμορφο το Γαλαξίδι. Ναι. Οπότε μου δίνεις και τέλεια πάσα. Να γυρίσουμε 30 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Πώς ξεκινάει η Δέσποινα, ήξερες, ας πούμε, πώς το κατάλαβες να γίνεις τραγουδίστρια και να ασχοληθείς με τη μουσική? Ωραία. Αφού λοιπόν θέλεις, θα πω. Ενδεχομένως κάποιοι θα έχετε ξανακούσει. Πολύ φανατικοί όλοι αυτοί εδώ παρακολουθούν και τις ανάσες μου και ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Καλό είναι να έχεις ανθρώπους να παρακολουθούν τις ανάσες. Είναι πανέμορφο γιατί υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Και αυτοί δικαιωματικά μπορούν να πούνε φυσικά ότι μεγάλωσαν με τα τραγούδια μου. Φυσικά και τα μωρά. Λοιπόν. Καβάλα. Στο δημοτικό. Κερδίζω το πρώτο βραβείο στην οδική. Ποια οδική βοήθεια? Με ωμέγα οδική. Πες το, γιατί μερικοί είμαστε για γράμματα. Ωμέγα. Δεν ήρθαμε όλοι εδώ, βλέπεις εδώ φάτσες είναι όλοι. Έχεις δίκιο, με συγχωρείτε παιδιά μου, τα καλλιτεχνικά που κάνετε εσείς τώρα στο σχολείο. Εμείς τα είχαμε οδική, τελεία. Εκεί. Δεν υπήρχαν τότε όλα αυτά τα κανάλια. Καλά, δεν θα μιλήσω για τα social και όλα αυτά. Τότε είχαμε δύο κανάλια. Η τηλεόραση ήταν ασπρόμαυρη. Εννοώ ότι δεν υπήρχαν οι προσλαμβάνουσες για να γεννηθεί μέσα μου η πληροφορία. Το ότι αυτό, το ότι θέλω να γίνω αυτό που βλέπω στην τηλεόραση και μου αρέσει, μεγαλώνοντας την Καβάλα. Πήγα στην Θεσσαλονίκη. Επί της ουσίας πέρασα στο Πανεπιστήμιο σε μια σχολή που είχε σχέση με το ποια μαθήματα ήμουν καλή, σε ποια μαθήματα ήμουν καλή. Αρχαία, ιστορία, λατινικά. Θεωρητικά πράγματα. Ναι, οπότε μαθηματικά καθόλου ήταν ο εφιάλτης μου και σήμερα. Νομίζω ότι είναι κάποια χρόνια τώρα που έχουν περάσει που δεν βλέπω εφιάλτη, ότι πρώτη ώρα έχω φυσική, ας πούμε, ή γεωμετρία.
άλγευρα, χάλια, έσχος. Οπότε, περνώντας στο πανεπιστήμιο, πήγα στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα όμως για κάποιο λόγο να γίνω ηθοποιός. Μου άρεσε το τραγούδι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η υποκριτική. Είχε υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, όταν έψαξα λίγο εκεί με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, οπότε το άφησα. Πήγαινα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έκανα διάφορες δουλειές το πρώτο έτος, διότι οικονομικά οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με στηρίξουν και είχα πει στον πατέρα μου: βοήθησέ με να μπω και εγώ μετά θα τα καταφέρω. Ποια ήταν η πρώτη δουλειά που έκανες? Η πρώτη δουλειά σερβιτόρα. Όλοι μας, ναι. Γι' αυτό και το ξέρω, in vivo στη Θεσσαλονίκη, στην Παύλου Μελά, για ένα μήνα, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να αφήνεις φιλοδόρημα στον άνθρωπο που σε εξυπηρετεί. Και να έχεις και άψογη συμπεριφορά. Φυσικά. Γιατί το έχω βιώσει και από την καλή και από την ανάποδη. Σερβιτόρα η πρώτη μου δουλειά, πολίτρια η δεύτερη δουλειά. Κάποια στιγμή μπήκα σε ένα γραφείο part-time και δούλευα. Και όλα αυτά για να ενισχύσω τα οικονομικά μου, γιατί έπρεπε να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη. Στο γραφείο δουλεύοντας βγήκαμε ένα βράδυ και πήγαμε προς αεροδρόμιο μεριά. Που ήταν τα κλαμπ τότε, τα μπουζούκια? Δεν ήταν, ξέρεις κάτι, ήταν οι αρχές του 90 και λίγο η ελληνική μουσική, τέλος πάντων εμείς τότε, η Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολλά τοπικά σχήματα, τα οποία και υποστήριζε πολύ με μεγάλη θέρμη, ας πούμε, η πόλη εκεί και οι φοιτητές όλοι. Και λίγα όμως. Ακρόαμα, κόρους, αυτά, αβαντάζ, υπήρχανε. Ναι. Και πάρα πολύ ταλαντούχοι, δηλαδή όλη αυτή η μαγιά που κατέβηκε αργότερα, ο Αντώνης, η Νατάσα, ο Ιμβριός, ήμασταν παιδιά που κατεβήκαμε από εκεί. Ο Μακεδόνας λίγο πιο πριν, μέσα σε αυτά τα μαγαζιά ζυμωθήκαμε. Και τότε τα αθηναϊκά σχήματα τα βλέπαμε και λίγο με μισό μάτι, ας πούμε. Ξέρεις, τα θεωρούσαμε λίγο ότι δεν μας αφορούν. Ήταν μια δεκαετία τότε που δεν μας αφορούσαν τα αθηναϊκά σχήματα που ερχόντουσαν στην πέρανε την πληροφορία τότε. Την πέρανε την πληροφορία. Δεν μας αφορούσε καθόλου. Εμένα και καθόλου δεν με αφορούσε. Όπως και όλα τα παιδιά της γενιάς μου, λίγο τα σνομπάραμε. Ένα βράδυ λοιπόν έχουμε βγει προς αεροδρόμιο μεριά και βλέπω για πρώτη φορά live μπροστά μου τη Γλυκερία. Που είναι μια σημαντική τραγουδίστρια. Και είναι και από ένα χωριό κοντά. Ένα χωριό έξω από τις Σέρες, ξέρω, η καταγωγή της. Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Είδες, γιατί το ξέρω αυτό, δεν ξέρω, αλλά. Εκτιμώ φανταστικά τη φωνή της, την πορεία της, σπουδαία καλλιτέχνης. Και τότε, έτσι όπως ήμασταν και έχουμε βγει από το γραφείο, και δεν πίνω, δεν έπινα καθόλου. Έχω πει ένα ποτηράκι κρασί. Νερό είναι αυτό, πια σαν θες. Τι βλέπεις? Τραγούδησα δίπλα και μου λέει ένας: «Ρε, εσύ έχεις ωραία φωνή. Έχω ένα φίλο πιανίστα που ψάχνουν κάτι σε ένα πιάνο, μπαρ, έστωραν πάνω στο πανόραμα. Θες να πας να σ' ακούσει?» Και με όλη την αφέλεια τότε των 19 μου χρόνων, είπα: «Ναι, γιατί όχι, θα πάω». Και έτσι πήγα, κάπως έτσι ξεκίνησε. Πέρασα από μια οντισιόν, με πήρανε ένα χρόνο εκεί, λίγο στη Ρόδο, σε ένα άλλο πιάνο αυτό. Μετά έκανα οντισιόν και πήγα στο Αβαντάζ. Εκεί στο Αβαντάζ, το πικό σχήμα, και αμέσως μετά από ένα χρόνο έρχεται ο Βασίλης Καράς. Okay, και τότε το 94 είναι ο πρώτος δίσκος, το Γέλα μου. Ναι, αλλά αργεί το ακόμα, Γέλα ακόμα μου αυτό. Αργεί, έρχεται μετά, γιατί ο Καράς κατεβάζει όλη την ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Okay. Εκεί με βλέπουν κάποιες δισκογραφικές. Που δεν το περίμενα. Δεν ήταν δηλαδή στο μυαλό μου αμάν και να κατέβω στην Αθήνα. Εγώ τότε διάβαζα στα καμαρίνια να δίνω τα μαθήματα που χρωστούσα. Αλλά παράλληλα και φοιτήτρια. Και παράλληλα ενίσχυα με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο τα οικονομικά μου, γιατί λάτρευα το τραγούδι. Ξεκίνησα μαθήματα φωνητικής. Γιατί ακόμη, ας πούμε, και στους σερβιτόρους που τραγουδούσα στην αρχή, γιατί δεν είχε μπει ο κόσμος μέσα, ήθελα να είμαι καλή. Ήθελα να είσαι καλή, μπράβο. Είχες κρατήσει και τις πρωινές δουλειές? Και τη βραδινή? Όχι. Εκείνα ήταν part-time. Δηλαδή τα έκανα για ένα-δύο μήνες, έφευγα. Ένα-δύο μήνες έφευγα. Okay. Ωραία, και το 94 με το δίσκο Γέλα μου, ναι. Τι γίνεται τότε? Τότε κατεβαίνω στην Αθήνα με το ένα πόδι εδώ, με το άλλο πόδι εκεί. Δίπλα κάποιοι παντρεύονται. Δίπλα παντρεύονται, ναι. Και δεν τυχαίο αυτό. Μπράβο. Δεν τυχαίο. Όσοι είστε ελεύθεροι σήμερα, ίσως να είστε και τυχεροί. Ίσως. Πανσέλινο, γάμος, δέσποινα Βαντί.
Ναι. Ξέρω. Άντε, παιδιά. Δεν λένε τίποτα αυτά, απλά πείθω. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. θέλει γερά στομάχια. Δεν σταματάει το ζήσανε εμείς καλά και αυτή καλύτερα. Έχει πολύ μεγάλη διαδρομή. Ναι, γέλα μου, κατεβαίνω στην Αθήνα τότε. Κοίταξε να δεις, ήταν, είχα μπει μέσα σε ένα τρενάκι και το σημαντικό για μένα ήταν ότι δεν είχα μεγάλες προσδοκίες. Νομίζω γι' αυτό το βίωσα έτσι τόσο ανέμελα όλο και το θυμάμαι μια γλύκα αυτό. Δεν είχα μεγάλες προσδοκίες, θέλω να γίνω αυτό. Πήγαινα βήμα-βήμα, γνώριζα κόσμο, για μένα όλα αυτά ήταν ένα καινούριο κείμενο, άγνωστο κείμενο. Τότε ήταν ο Πασχάλης Πολυκανδριώτης, ήταν ο Πασχάλης, ήταν ο Πασχάλης Πολυκανδριώτης, ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, σημαντικός μουσικός, ο Πασχάλης, ήταν ο Θάνος Καλλύρης, ήταν η Σοφία Αρβανίτη. Τους γνώριζα για πρώτη φορά τους διάσημους αυτούς από κοντά. Και χαιρόσουνα παράλληλα, χαιρόμουν, ναι, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα ήμουνα κάτω από τα φτερά του Βασίλη Καρά. Και ξεκίνησε η διαδρομή σιγά σιγά. Ωραία. Οπότε έρχεσαι Αθήνα. Εγώ έχω σημειώσει κάποια πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας και βλέποντας αυτά τα 30 χρόνια, είναι άπειρες οι στιγμές που λέω, ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι της, εκείνη την ώρα πρέπει κάποια στιγμή να σταμάτησε και να λέει, ρε παιδιά, τι μου συμβαίνει, τι ζω, τι γίνεται στη ζωή μου. Σίγουρα έχεις κοντοσταθεί μόνη σου, ενώ μια σκέψη να έκανες μόνη σου. Θα σου πω πότε την έκανα αυτή τη σκέψη. Αυτό θέλω να μου πεις. Γενικότερα, επειδή ήμουν ένας άνθρωπος φοβερά ανασφαλής. Όντως. Ναι, ναι, φοβερά. Γι' αυτό και δεν απολάμβανα τίποτα από ό,τι συνέβαινε. Υψηλές προσδοκίες. Δεν είχα υψηλές προσδοκίες, γιατί έκανα κάτι που χαιρόμουν χωρίς να ξέρω τι έρχεται. Τι έρχεται. Και τι ακολουθεί. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Φίβος στη ζωή μου, αυτός άλλαξε όλα τα πράγματα. Αλλά εκεί που είπα, Θεέ μου, τι ζω, δεν είναι δυνατόν. Ήταν η πρώτη φορά που πάτησα στο Λυκαβητό. Με ρωτάτε ποια χρονιά θα το ξέρουν, ο Παναγιώτης. 2000. Πατάω στο Λυκαβητό για πρώτη φορά και θυμάμαι ότι τα πόδια μου από το καμαρίνι, γιατί δεν είναι backstage το καμαρίνι στο Λυκαβητό, ήταν μέχρι να βρεθώ πίσω από τη σκηνή, νόμιζα ότι θα πέσω κάτω, γιατί τρέμανε τα πόδια μου. Αντικρίζοντας τον κόσμο σε ένα κατάμεστο Λυκαβητό, είπα, δεν δυνατόν, όλοι αυτοί έχουν έρθει για μένα. Συγκίνηση τότε. Συμβαίνει πάντα η πρώτη συναυλία ενός τεράστιου καλλιτέχνη, όταν είναι στα πρώτα του βήματα, που έχει χιλιάδες κόσμου κάτω, εκεί αντιλαμβάνεται πραγματικά το τι έχει συμβεί και το τι έρχεται. Στην πρώτη πολύ μεγάλη συναυλία με χιλιάδες κόσμου. Εκεί το ένιωσα, παρόλο που στο Rex είχαν προηγηθεί. Έχω έρθει στο Rex να σας ακούσω. Μάλιστα. Έτσι το λέω γι' αυτό. Τι τάξη σου? Δεν είμαι εντάξει, δεν είμαι. Κοίτα, μην κοιτάς. Εγώ, επειδή έχω και τα κιλά, δεν σπάω. Δεν φαίνεται πόσο ηλικία είμαι. Άμα τους ρωτήσεις όλοι, θα κάνουν λάθος. Ναι. Καταλαβες. Μπορεί να είμαστε και συμμαθητές. Δεν νομίζω. Μπορεί, εντάξει, όχι συμμαθητές. Να πεις μια ηλικία του Νικόλα. Όχι, είμαι... πες, αυτό δεν όχι, πες μια ηλικία. Πρέπει να, να σε βοηθήσω. 25. Είμαι, όχι. Ναι. Είμαι ίδια ηλικία με την πολύ κοντινή σου συνεργάτηδα. Ήμασταν συμμαθητές. Α. Καταλαβες. Το έχει. Ναι. 40, εντάξει. 40 πλάς. 40 πλάς. Εγώ. Αυτή είχε κερδίσει δύο χρονιές. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Πάμε. Και επιστρέφουμε σε λίγο με Δέσποινα Βανδύ εδώ από το Island. 30 χρόνια Δέσποινα Βανδύ. Το 9,8, βρες το δρόμο σου, 30 χρόνια Δέσποινα Βανδύ. Εδώ από το Island επιστρέψαμε, βεβαίως, και για να συνδέσω λίγο τα προηγούμενα. Ήταν η ερώτηση... ουσιαστικά πότε ένιωσες ότι μεγάλη περηφάνεια, έτσι, μεγάλη χαρά μέσα σου και μου είπες τότε στο Λυκαβητό. Μου είπες τι συμβαίνει εδώ και το ένιωσα εκεί, στο Λυκαβητό. Στο Λυκαβητό. Εγώ, ρε παιδί μου, διαβάζοντας όλα αυτά για σένα και σε παρακολουθώ και πάρα πολλά χρόνια, νομίζω, επειδή το έχω σημειώσει ότι το 2003-2004, τότε με το «Γεια», που είναι στίχη Φίβος, μουσική Φίβος, που πήγε είπα το τραγούδι, νομένο Βασίλειο, μπήκε στα τσάρτς. Ναι, νούμερο ένα στο Billboard. Πήγε, βλέπω εδώ ότι η CD Single, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Τουρκία, Βόρειο Αφρική, καθώς έχει συμπεριληφθεί σε πάνω από 120 συλλογές παγκοσμίως. Ναι. Όταν το διάβασα αυτό, λέω εκείνη την ώρα, είναι να βγεις σε μια πλατεία, να ανοίξεις τα χέρια και να πεις, παιδιά, συγγνώμη, αλλά είμαι η Δέσποινα Βανδύ. Ξέρεις πώς το λέω, δεν ρε παιδί. Ήταν το σημείο το επαγγελματικό που είπες,
τα κατάφερα, ας πούμε. Γιατί με ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή έπαιζε το για παντού, έπαιζε στο εξωτερικό. Ναι. Έχω πάει σε πάρτι στην Αγγλία και παίζει για μέσα. Είμαστε έτσι. Ρωσία, Ισπανία, μου έχει τύχει να μπω σε μαγαζί και να τα ακούσω. Ναι, το για έκανε την πορεία μόνο του. Δηλαδή κάποια πράγματα, ξέρεις, μπορεί να πασχίζεις να φτάσεις κάπου και κάποια έρχονται εντελώς αβίαστα. Το περίμενες? Όχι. Όχι, δεν το περίμενες. Δηλαδή θυμάμαι ότι όταν ήρθε στο Rex ο Γερμανός, ο Wolfgang, που είχε τη Ministry of Sound της Γερμανίας, ναι, και μου είχε αγοράσει τότε τα δικαιώματα από τη Heaven και από το Levent είχαν κάνει τη συμφωνία και μου είπε ετοιμάσου να είσαι με μια βαλίτσα στο χέρι. Οκ, okay, ναι, καλά. Okay. Πού να φανταστώ τώρα. Αλλά παράλληλα εκείνη την περίοδο που συνέβαιναν όλα αυτά, εγώ ήμουν έγκυος στην Μελίνα. Αν ήταν 2004. Ναι, είχα τρία προς τέσσερα. Τρία και τέσσερα έπιασε όλη αυτή την... Οπότε σε αυτή τη φάση είχε έρθει ήδη με έναν τρόπο η μητρότητα. Αυτό που συνέβαινε με το γιά... νομίζω ότι θα το βίωνα εντελώς διαφορετικά εάν δεν είχα το μελινάκι. Δηλαδή έτρεχα έγκυος, Πορτογαλία και όλα αυτά, προσπαθώντας να κρύψω και την κοιλιά μου. Ναι. Εμένα γιατί μου δεν λες. Είναι, δεν είναι και τόσο ευχάριστη εικόνα, ξέρεις. Να... Φαντάσου τώρα να σε καλέσουν. Εγώ προσπαθώ να κρύψω την κοιλιά μου χρόνια. Κατάλαβες, όχι 9 μήνες. Λοιπόν, ναι, ήταν πιο εύκολο, ναι, εσύ. Τέλος πάντων. Αλλά ήταν πραγματικά κάτι εξωπραγματικό αυτό που συνέβαινε, όπως και τότε που πήγαμε για τη βράβευση στα World Music Awards. Ναι. Και είδα ξαφνικά ότι η μουσική πόσο κοντά μπορεί να σε φέρει. Ήμουν ανάμεσα στην Αλυσιακή, στην Καλυμνό. Μα θυμάμαι τότε ήταν και έπαιζε heavy rotation στο MTV. Έπαιζε στο UK, MTV UK. Έπαιζε, ναι. Έπαιζε. Ναι. Το θυμάμαι δηλαδή. Έκανε μια πολύ σημαντική πορεία. Ήταν μια τεράστια, ήταν μια διεθνής επιτυχία. Συμμετείχα σε διάφορα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, βραβεύσεις, Πορτογαλία, Ρωσία, και όλα αυτά με ένα τραγούδι το οποίο κάποια στιγμή πήγα και το έκανα στη Γερμανία στα αγγλικά, για να παίζει και εντάξει, ήταν too much όλο αυτό. Okay. Και δύσκολο, μπορώ να σου πω. Σίγουρα ήταν δύσκολο, αν μου λες ότι παράλληλα ήταν και έτσι η ζωή σου. Αλλά ήρθε το μελινάκι, κρατάμε αυτό. Ναι, ήρθε έτσι, το μελινάκι. Διαμάτι. Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Ωραία, να κάτι άλλο τώρα. Πιστεύω, ναι, ότι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται εδώ ή κάποιος άνθρωπος που είναι συντονισμένος τώρα γιατί αγαπάει τη Δέσποινα Βανδύ, το πιστεύω αυτό ακράδαντα για τους καλλιτέχνες κυρίως που δαινόμαστε, ότι κάποια στιγμή στη ζωή μας έρχεται το σημείο που τους ερωτευόμαστε. Και γιατί στο λέω αυτό? Με έχεις ερωτευτεί? Γιατί υπάρχει μια στιγμή στη ζωή μου που σε γνώριζα σαν τραγουδίστρια, αλλά τότε, επειδή το πες και πριν, επειδή δεν ήταν τα social τόσο πολλά. Δεν υπήρχαν, παιδί. Δεν υπήρχαν. Η πρώτη φορά που σε είδα ως άνθρωπο και όχι ως τραγουδίστρια ήταν με την εμφάνισή σου στους δύο ξένους. Μάλιστα. Που νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος όταν σε είδε τότε, ναι, ειδικά ο αντρικός πληθυσμός, σε ερωτεύτηκε. Στους δύο ξένους. Στους δύο ξένους. Είπε, Θεέ μου, καλύτερα να το πω. Τη δεύτερη φορά. Ακριβώς. τι γυναικάρα είναι αυτή. Και έρχεται η ερώτηση από μόνη της, ότι αν δεν ήσουν τραγουδίστρια, επειδή έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχεις συμμετέχει στους δύο ξένους, σε musical, σε, θα ήσουν ηθοποιός? Ναι, η υποκριτική μου αρέσει πάρα πολύ. Βρίσκω μια τέχνη. Κοίταξε, αν μου έλεγες επίλεξε ένα ταλέντο που θα ήθελες να έχεις, θα σου έλεγα ότι αυτό θα ήταν η συγγραφή. Με συνεπέρνουν οι άνθρωποι με τον τρόπο που εκφράζουν οτιδήποτε με λέξεις. Με τρελαίνει, με μαγεύει η δύναμη και ο συνδυασμός των λέξεων και το πώς μπορεί αυτό. Είναι σαν να ζωγραφίζεις. Με τρελαίνει η συγγραφή. Αυτό θα ήθελα, να μπορούσα να γράφω. Γράφεις ή όχι? Γράφω σε στιγμές που νομίζω ότι θα εκραγώ. Okay. Και νιώθω ότι με έναν τρόπο πρέπει να βγει από μέσα μου αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να γράφει τη σκέψη. Πολύ ωραίο το τραγούδι. Γιατί πραγματικά μέσα από το τραγούδι έχω πει πάρα πολλά πράγματα που έχουν συμβεί στη ζωή μου. Σε στιγμές που εσείς από κάτω έλεγες, α, τι ωραίο αυτό, και εγώ εκείνη την ώρα πραγματικά να έπρεπε να το πω, για να βγει από μέσα μου. Αλλά η συγγραφή είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Έχει μια άλλη εσωτερικότητα. Okay, δηλαδή μπορεί να δούμε και κάποιο βιβλίο αργότερα? Όχι. 50 χρόνια Δέσποινα Βανδύ. Όχι. Okay. Λέω, θα ήθελα να έχω αυτό το χάρισμα. Ναι. Υποκριτική, ναι, με εγωιτεύει ως τέχνη πάρα πολύ. Και σε έχει βοηθήσει και στη δουλειά σου, πιστεύεις? Υποκριτική. Ναι, δεν ξέρω, στη σκηνή, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν έχει βοηθήσει.
Όχι, δεν νομίζω ότι έχουν σχέση αυτά τα δύο. Α. Είναι διαφορετικός ο τρόπος έκφρασης στο τραγούδι. Και δηλαδή το τραγούδι μπορεί να έχει και μια υπερβολή. Επειδή για τους ηθοποιούς, επειδή μου λένε. Δεν χρειάζεται υπερβολή, okay, χρειάζεται okay. φυσικότητα. Το ρώτησα επειδή δεν γνωρίζεις. Όσο πιο απλός και λιτός είσαι, τόσο καλύτερο. Ωραία. Μην θες να σου πω το αγαπημένο μου τραγούδι. Για πες. Στην αυλή του Παραδείσου. Α, αυτό είναι. Το ξέρω. Και όταν είμαι αγάπη μου μαζί σου. Σωστό, σε παρακαλώ. Στην αυλή του Παραδείσου, κάπου ανάμεσα στα αστέρια. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας ειδοποιήσουμε. Θα σας ειδοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Είχα και εγώ, ευχαριστούμε πολύ. Αυλή του Παραδείσου, 10 χρόνια, 2004-2008. Μετά τη γέννηση της Μελίνας. Ναι. Πώς εκεί. Ρε παιδί μου, ήταν δύσκολο να συνδυαστεί η καριέρα με τη μητρότητα. Γιατί φαντάζομαι ότι μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο γιος. Κοίταξε να δεις ποιο ήταν το δύσκολο. Επειδή είπες ακριβώς στην αυλή του Παραδείσου αυτή τη στιγμή, θα σας πω την ιστορία και θα σας τη δείξω τώρα. Όταν λοιπόν γύρισα από τη Μαδρίτη, καταρχάς είχα ένα φίβο ο οποίος έγραφε ατελείωτα, απεριόριστα. Είχα έναν άνθρωπο που πάνω σε αυτόν ακουμπούσα επί της ουσίας και ήξερα ότι με νοιάζεται, με αγαπάει και ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό πριν το ακούσω. Με φωνάζει λοιπόν και συγκεκριμένα για την αυλή του Παραδείσου. Γεια σου Θεό. Για την αυλή του Παραδείσου θυμάμαι ότι είμαι τόσο κουρασμένη γιατί αυτό το μωρό δεν κοιμότανε ποτέ. Ποια από τα δύο? Το πρώτο. Το πρώτο. Μελίνα. Κατάλαβα. Δεν κοιμότανε ποτέ. Ναι. Δηλαδή την πρώτη φορά που κοιμήθηκα συνεχόμενες 5 ώρες νόμιζα ότι έχω πάει εκδρομή. ότι έχω κάπου μεταφερθεί. Ναι. Δεν κοιμότανε. Και θυμάμαι συγκεκριμένα στην αυλή του Παραδείσου, το οποίο έχω να σου πω ότι είναι ένα τραγούδι που δεν το κατάλαβα ποτέ. Γιατί μου λέγει ο Φίβος, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι. Τραγουδάρα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, και το καταλαβαίνω. Αλήθεια το λέω. Δεν ήταν η στιγμή εκείνη για μένα. Εγώ λοιπόν ήταν εδώ το μικρόφωνο και τραγουδούσα. Έκλεινα τα μάτια μου και έκλεινα τα μάτια μου και έκλεινα τα μάτια μου και ήταν μια ζωή δίχως εκπλήξεις και λέω θα σε πάρει εδώ ο ύπνος, άνοιξε τώρα τα μάτια σου. Και ο Φίβος νόμιζε ότι το αισθάνομαι και ότι το καταλαβαίνω. Δεν ήξερε ότι εγώ εκείνη την ώρα νιστάσω και θα κοιμηθώ πάνω στο μικρόφωνο. Ποτέ δεν το κατάλαβα το τραγούδι. Όταν λοιπόν ακούω την αυλή του Παραδείσου, θυμάμαι την ατελείωτη κούραση, κόπωση που είχα και εκνηλία. Ναι, ναι. Αυτά τα κουπλέ όπως βγήκαν ήταν κοιμήσικα. Ναι. Ναι. Ίσως όμως όλο αυτό σε βοήθησε να το περάσει όπως τόσο ωραία, καταλαβες. Ίσως. Λοιπόν. Γιατί ο έρωτας είναι κοιμισμένος. Όχι, δεν ξέρω. Έρωτας. Για τον έρωτα μιλάει η αυλή του κάθε κατάσταση ο έρωτας είναι. Λίγο σε αποκοιμίζει. Δεν μπορεί να σε αποκοιμίσει. Και να μην ξεχάσεις και φσουτ να πας σε άλλο έρωτα. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορες ερωτήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Αρέσει και πολύ στον κόσμο αυτό. Για να γίνει κάποιος φίλος σου πρέπει να. Να είναι ο εαυτός του. 3 πράγματα χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσες να ζήσεις. Σιγά μην είναι ο εαυτός του, δηλαδή και γίνει φίλο. Άμα γίνει ο εαυτός του και μπορεί να μην μου αρέσει. Όχι, το σκέφτομαι τώρα που το λέω. Να. Πώς μπορεί να γίνει φίλος μου. Ναι. Ναι. Τώρα πρέπει να τα πω όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Εντάξει, δεν έχουμε και χρόνο. Χωράει μεγάλη ανάλυση. Μήπως άρχισε ο τόνος μου, πάμε ξανά. Πάμε σε ερωτήσεις, όχι γρήγορες ερωτήσεις. Ναι, όχι, παρακαλώ. Πολύ δύσκολο. 3 πράγματα χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσες να ζήσεις. Δεν θα μπορούσα να ζήσω. Ναι. Τους ανθρώπους που αγαπώ, τα παιδιά μου εννοείται, φίλοι μου και, ναι, τους ανθρώπους που αγαπώ. Ναι. Άλλο ένα. Είπα, τους ανθρώπους που αγαπώ και βάζω μέσα όλους τους ανθρώπους που αγαπώ. Okay. Τρεις. Το τραγούδι, ναι, σίγουρα, είναι προσωπική έκφραση, αυτό δεν γίνεται. Το έχω δοκιμάσει δηλαδή και δεν βγαίνει. και τρίτο. Όχι, είμαι καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος. Ναι, είμαι καλυμμένος. Α, δεν. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς? Πλένω τα δόντια μου. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το guilty pleasure σου? Οι πατάτες τηγανιτές. Όντως. Όντως. Με πολύ νουτού μέσα, όντως. Γιατί το έκανα ψηλό εικόνα τώρα, γιατί εγώ πεινάω. Όντως, ναι. Ποια είναι η αγαπημένη σου συνήθεια? Αγαπημένη συνήθεια.
μπορείς να πεις ότι μ' αρέσει να πηγαίνω γυμναστήριο. Ναι, ναι, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε, αλλά είπα να μην το πω. Αλλά... αναγκάστηκα να το πω. Αυτό, αυτό. Ναι. Λέω πράγματα που σκεφτείτε, δεν βγαίνουν ποτέ από το στόμα. Θεού κύριε. Ναι. Ναι. Είπες εσύ για πατάτες και εγώ για γυμναστήριο. Ναι, πώς γίνεται αυτό. Έχει πια στρέλα. Ναι. Λοιπόν, ποιος είναι ο αγαπημένος σου, ναι, ποιος σιγά, είναι ο αγαπημένος σου προορισμός? Η Κρήτη. Και συγκεκριμένα έχεις κάποιο έτσι... Όχι, μου αγαπώ όλη την Κρήτη. Όλη, όλη. Αφήστε με σε αυτό το νησί, οπουδήποτε, μου αρέσει. Μάλιστα. Ιταλικό ή κινέζικο? Ιταλικό. Αλμυρό ή γλυκό? Αλμυρό. Μ' αρέσει. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου? Είμαι πάρα πολύ καλή σε όλα. I'm sorry. Δηλαδή, γεμιστά κάνεις καλά? Σήμερα έφτιαξε γεμιστά. Είδες. Βλέπεις τι σου λέω. Ήταν αγαπημένο μου φαγητό, δεν ήταν τυχαίο. Σήμερα. Παρσέλινος, γεμιστά, γάμος δίπλα. Να, τι. Τι ναι, είσαι έτοιμο? Όλα δένουν. Δαχτυλίδι πήρες? Ήρθες έτσι. Α, θα πετάξω το. Είμαι αντρεμένος, δεν σπίνα, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει. Ωραία. Ποιο είναι το πιο άχρηστο πράγμα, ναι, που έχεις στην τσάντα σου αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή... Κάτσε να σκεφτώ τι έχω στην τσάντα μου. Το πιο άχρηστο... Εντάξει, άστο, χαζί ερώτηση όλα. Ναι, χαζί ερώτηση. Δεν τις έχω γράψει εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι σε χαλαρώνει μετά από μια δύσκολη μέρα? Ένα ζεστό μπάνιο και να ράξω στο κρεβάτι. Καναπέ. Ναι. Ωραία. Έχεις γκουγκλάρει ποτέ τον εαυτό σου? Να πατήσεις Δέσποινα Βανδύ. Όχι πια. Εγώ τον έχω γκουγκλάρει τον εαυτό σου. Τον εαυτό μου. Λοιπόν, τι συμβουλή θα έδινε στα παιδιά σου? Στα παιδιά μου? Ναι, τώρα. Πολλές, γιατί είμαι και τέτοια μάνα. Αλλά τους έχω πει να... Ξεχωριστά στη μέλη. Όχι, και στα δύο μου παιδιά λέω να κάνουν στη ζωή τους πράγματα που θα τους εκφράζουν και να το απολαμβάνουν και να μην τους ενδιαφέρει η άποψη των άλλων. Σωστό. Και να μην συμβιβάζονται. Και αυτό σωστό. Ναι. Μπράβο, mother. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη κατηγορία που, ναι, έχει να κάνει, επειδή είσαι και λάτρης του φαγητού και ξέρω ότι μαγειρεύεις πάρα πολύ καλά. Έχουμε έτσι μια εφτάδα, οκτάδα από αγαπημένους τραγουδιστές δικούς σου. Και θέλω να μου πεις τι φαγητό θα έφτιαχνες στον Αντώνη Ρέμο. Παχυντικό φαγητό θα του φτιάχναν και τώρα κάνει διατροφή. Αλλά ένα μπέργκερ με πατάτες τηγανητές. Μάλιστα. Στο Σάκη το Ρουβά. Μία μακαρονάδα σκέτη με λίγο ελαιόλαδο. Από χάλια. Στην Άννα Βύση. Στην Άννα έχω δει. Τρώει μπέργκερ με πατάτες. Μπέργκερ με πατάτες θα τις έφτιαχνα. Μάλιστα. Καταστρέψω. Στο Γιώργο το Σαμπάνι. Σε γύρω με ένα σνίτσελ μου έρχεται τώρα, έτσι. Α, ναι. Σνίτσελ, μάλιστα. Ναι. Στο Χρήστο το Μάστορα. Τι να φάει μωρέ ο Χρήστος? Τρώει ο Χρήστος. Κανελόνια. Α, ωραίο, ωραίο. Ναι. Στην Έλενα την Παπαρίζου. Στην Έλενα. Α, στην Έλενα. Ντολμαδάκια. Μα, και στη Φουρέρα. Τρώει η Ελένη. Ριζογκοφρέτες. Εντάξει. Πολύ δύσκολο φαγητό. Με ασπράδια. Με ασπράδια. Ναι, ναι. Άστα να πάνε. Σε ποιον θα έλεγες γέλα μου? Όπως και χτες, στον εαυτό μου. Ωραίο. Στάδωσα όλα. Στον εαυτό μου. Έχει και... Έχει καιρός γυρίσματα. Στον εαυτό μου. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Ναι. Δύσκολο. Πάμε παρακάτω. Ναι. Είναι λίγο πιο δύσκολο το παρακάτω. Για πάει, ναι, ναι. Περιττός. Μου είσαι πλέον περιττός. Ναι. Μωρή, το με κάνεις να εκθέτω κόσμο. Όλα γίνεται. Οδηγούν σε σένα, όλα οδηγούν σε σένα. Το επόμενο. Ναι, όλα οδηγούν. Στον Θεό. Θεός Τζί μας. Ο Θεός, ο Θεός ο Τζί μας. Γιατί είναι από το Θεός, Θεό. Θεό, γίνεται, Θεός. Ναι. Και κατάλληλες προϋποθέσεις. Στο Μέντε Φουέρτε. Μάλιστα. Μια συνεργασία η οποία και εμείς το ακούσαμε στο ραδιόφωνο γιατί το είχαμε και αποκλειστικά στο δρόμο 89,8. Ναι. Μας τρέλανε, πολύ ωραίο τραγούδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, 23 προς 24 αν θυμάμαι καλά, έχεις κάνει τρεις συνεργασίες οι οποίες έχουν πάει, θα το πω λαϊκά, τάπα. Αυτό το τάπα, παιδιά, το ακούω πολύ συχνά τελευταία. Ναι, και είναι πραγματικά, ναι. Έχουν πάει τρένο. Συνήθως θα μαθαίνω από τα παιδιά μου αυτά, τα, ναι, ξέρεις, όταν μπήκε για πρώτη φορά το Μιτζί, το Λολ, το Ντελούλου. Αυτά δεν τα ξέρω. Τώρα είναι το τάπα. Τάπα. Το τάπα είναι παλιό, ρε Δέσποινα.
Αν και παλιό. Ναι. Όσο παλιά είμαι, Χριστέ μου. Χριστό. Θα το πρόλαβες. Ναι. Τι, ναι, πες μου, για τις συνεργασίες. Συνεργασίες, τρία. Για Χαμπίμπι. Ναι. Με τους Kings. Που να είναι καλά τα παιδιά που ήρθαν στη ζωή μου, που τους γνώρισα, που, γιατί τους αγαπώ πάρα πολύ και συνεργαζόμαστε άψογα. Και το σημαντικότερο από όλα, πέρα από μια συνεργασία, είναι να συγχροτίζεσαι. Και αυτό το έχουμε πολύ μεταξύ μας. Νιώθω αυτή την αγάπη, ξέρεις, όπως είχα παλιά και με το Φίβο. Με Μέντε. Ο Μέντε καλός είναι. Καλό παιδί. Καλό παιδί, εντάξει. Μέντε όλα καλά. Κοίταξε, εγώ, ναι, η αλήθεια είναι ότι το γνώρισα. Δεν είχα καταλάβει ότι... Είναι τραγουδιστής. Όχι, ρε. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Γιατί το λες αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί το κάνεις χειρότερο από ό,τι ήταν. Ναι. Α, σταμάτα αυτά τώρα. Αυτά θέλω. Ναι. Τα backstage. Όχι, τα backstage. Είναι ένα... Περίμενες αυτή τη χημεία, γιατί όχι μόνο στο βίντεο κλιπ, γενικά τραγουδιστικά είναι, πως είναι καμιά φορά δύο άνθρωποι που λες, αυτοί γνωρίζονται χρόνια, ρε παιδί μου, δέσανε. Δεν περιμένω ότι θα ήταν έτσι ο Μέντε, ναι. Αλλά όταν τα παιδιά μου πρότειναν να κάνω αυτή τη συνεργασία μαζί με τον Μέντε, ο Τεό, είπα ότι ναι, το νιώθω, το βλέπω, ότι ταιριάζουμε εμφανισιακά τουλάχιστον, ξέρεις, και όλο αυτό που έφερε ο Μέντε ήταν συμβατό. Και τον ήχο και το μενταλιτέ. Ναι, όλο αυτό. Ναι, το γνώρισα, είναι ένα παιδί λίγο έτσι... Ιδιαίτερο, είναι καρκίνος, είναι λίγο γκρινιάρης. Α. Ναι, αλλά είμαστε πολύ καλά. Το συμπάθησες. Το συμπαθώ. Εντάξει, δεν τρελαίνεις από ό,τι βλέπω, αλλά εντάξει. Όχι, δεν είναι έτσι, με βλέπει, ναι. Αλλά ναι. Μέχρι να του φέρω μια λεμονόπιτα, για να ξεπεράσω αυτό που είπε για μένα, δεν θα μιλάω. Θα του φέρω πρώτα μια lemon pie. Και μετά θα μιλάμε. Γιατί λέει του φάνηκα ξενή στην αρχή όταν με γνώρισε. Εντάξει, δεν πειράζει, το περάσει. Δεν με πειράζει, το φόβο μου να έχει, ρε. Δε, έτσι. Εντάξει, προφανώς επειδή είναι εδώ άνθρωπος, αγαπάει, ήρθε. Φυσικά. Μα θα είμαστε μαζί και σε όλη αυτή την περιοδία των 30 χρόνων. Και μαζί. Και με το Μέντε και με τους Kings, φυσικά. Η οποία περιοδία ξεκινάει 10 Ιουνίου στα Γιάννενα. Ιουνίου από τα Γιάννενα. Θα έχει και Αθήνα, θα είμαστε και εμείς εκεί. Φυσικά. Θα έρθουμε νωρίτερα. Αλλημονό σας. Εννοείται. Ναι. 10 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. 10 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, ναι. 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη. Λέω έτσι τις πρώτες τώρα και μετά έχουμε κι άλλα. Ωραία. Πάμε σε ένα break. Και ερχόμαστε. Έτσι, να δώσω μια ανάσα και στη Δέσποινα και σε εμάς. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Δρόμος 89,8, βρες το δρόμο σου 38. Παρακαλώ. Δρόμος 89,8. Βεβαίως, το έχετε πάρει όλο αυτό σε βίντεο να το ανεβάσετε τώρα με tag. Όχι, κακός. Λοιπόν, 30 χρόνια Δέσποινα Βανδύ. Και είμαστε λίγο πριν ξεκινήσουν τα τραγούδια. Μάλιστα. Βεβαίως, και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια κάποιο τραγούδι το οποίο είπες, παιδί μου, θα ήθελα να το έχω πει αυτό, ρε γάμο του? Και το είπε άλλο. Ναι. Ναι, ου, πολλά. Ποιο, ένα. Να, τελευταία, ένα, αυτό τώρα που έδωσε ο Τεός τον Ηλία Βρετό. Είναι δυνατόν. Το καινούργιο του Βρετού. Ναι, το καινούργιο. Ωραία, του Βρετού. Μ' αρέσει. Το Βρετό το βλέπω κάθε περίοδο. Έχουμε κορνίζα στο. Μάλιστα. Και σένα, πιο ψηλά. Βρετό λίγο πιο κάτω. Αλλά επειδή μέχρι εκεί φτάνω, βλέπω το Βρετό. Δεν κοιτάω, δεν μπαίνω έτσι. Σωστά. Οι πίνακες πρέπει να μπαίνουν στο ύψος των ματιών. Κατεβάστε με λίγο πιο κάτω, με βλέπετε. Από παλιά, κανένα τραγούδι. Πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια, δεν μπορώ να σου πω ένα. Αμάν και πώς. Να, ας πούμε, το Ανήκω σε μένα είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη που θα ήθελα να το έχω πει εγώ. Ναι. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Ωραία. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία στιγμή αυτή. Όντως. Και για τον Γιώργο, αλλά και για όλο τον κόσμο. Ναι. Να σε ρωτήσω. Να με ρωτήσεις. Θα πήγαινες ποτέ Eurovision? Σου έχει γίνει πρόταση? Πια. Πρόταση μου έχει γίνει πολλές φορές. Και έχω ξαναπεί ότι βρέθηκα πάρα πολύ κοντά στην χρονιά που είχε πάει η Έλενα. Έλα. Και γιατί αν θυμόσαστε καλά, η ψηφοφορία στην αρχή, η Έλενα δεν έπαιρνε υψηλές βαθμολογίες. Ναι. Και τότε είχα τρελαθεί. Και έλεγα, δεν ψηφίζετε την Παπαρίζου? Δεν ψηφίζετε την Παπαρίζου? Ήταν η πρώτη φορά που μου γύρισε το μάτι, γιατί θεωρούσα ότι η Έλενα ήταν καταπληκτική. Ναι. Και είπα, του χρόνου θα έρθετε, θα έρθω και θα δείτε τι θα πάθετε. Ήταν πιο κοντά από ποτέ. Μετά μου φύγε. Αν σου γινόταν πρόταση τώρα? Όχι. 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 Βαριέσαι? Δεν βαριέμαι, ρε παιδί μου, απλά
Το θεωρείς ξεπερασμένο? Καθόλου, καθόλου ξεπερασμένο, ίσα ίσα. Έχουμε δει πάρα πολύ ωραίες εμφανίσεις. Φέτος εντωμεταξύ έκανε τρομερή τηλεθέαση, ενώ σαν να γύρισε ο κόσμος να δει Eurovision ξαφνικά. Γύρισε. Κάνε και εμείς στα μαγαζιά, γίνανε live events. Δηλαδή ξανααγαπήθηκε με τη Σάτι η Eurovision. Σε εμάς εδώ, ναι, γιατί ναι. Γενικότερα υπάρχει κόσμος που παρακολουθεί. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Πάντα θα βλέπουμε Eurovision, μας αρέσει Eurovision. Και πραγματικά έχουν υπάρξει και φοβερές. Δηλαδή για μένα το Euphoria ήταν ξεπέρα. Αν με ρωτήσεις ποιο ήταν το νούμερο ένα, θα σου έλεγα ότι ήταν Euphoria. Η εμφάνιση της Ελένης ήταν καταπληκτική. Μου άρεσε γιατί για πρώτη φορά είδαμε στη Eurovision κάτι το οποίο δεν ήταν kitsch. Είχε αισθητική από όλες τις απόψεις. Ήταν μια τραγουδίστρια συγκλονιστική επίσης. Δεν είχε σχέση το ντύσιμο, όλο ήταν σωστό από όλες τις απόψεις. Και το τραγούδι ήταν για μένα το νούμερο ένα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε να πάμε σε τραγούδι? Πάμε, λέει Eurovision. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εγώ αποχωρώ. Σ' αφήνω στα χέρια των παιδιών. Πάρα πολύ καλά τα παιδιά, μουσική. Πολύ καλή. Καλή επιτυχία. Τους ξέρω, παιδί. Ναι, εντάξει. Έχουμε συστηθεί. Α, οκ. Καλή επιτυχία. Ωραία. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Δεν ξέρω τι θα σας πω αυτή τη στιγμή. Ζητήστε μου και να σας πω. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Ποιο? Καλά. Μάλιστα. Θα ήθελα τόσο βαριά, δηλαδή ξέρω... γυρισμό. Ένα τσιγάρο διαδρομή. Να μας πει ο Χρήστος. Γυρισμό. Τι θες? Ένα τσιγάρο διαδρομή. Ωραία. Δεν θα σας τα πούμε όλα αυτά για να κρατήσουμε και κάτι για τις συναυλίες. Θα επιλέξω. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Ένα τσιγάρο. Όχι το γυρισμό. Άντε το γυρισμό. Είμαστε τώρα και live. Καταλαβαίνετε. Κάντε λίγο ακροατές μου, λίγο υπομονή. Έτσι είναι τα live. Πάμε το γυρισμό. Και ο Θεός μαζί μου. Μένω κουπλέ. Κουπλέ θα μου. Μες τη μέρα ό,τι και να πω θυμίζει εσένα κι όλα τα τραγούδια στους σταθμούς μιλούν για σένα. Όποια και να πάρω διαδρομή σε σένα μ' οδηγεί. Μες τη μέρα κάθε σκέψη μου για σένα είσαι αυτός που ονειρεύομαι όταν κοιμάμαι. Ό,τι ωραίο και να θυμηθώ με σένα θα είναι αυτό. Σου λέω δεν υπάρχει γυρισμός μετά από σένα, ούτε επόμενος σταθμός. Εσένα να έχω, τότε θα πάψω και να υπάρχω. Δεν υπάρχει γυρισμός μετά από σένα, ούτε επόμενος σταθμός. Εδώ είναι το τέρμα κι άμα πάψω εγώ ποτέ εσένα να έχω, τότε θα πάψω και να υπάρχω. Τότε θα πάψω και να υπάρχω. Ωραία. Να πάμε για τον Νικόλα την αυλή. Άντε ρε παιδί μου για τον Νικόλα. Α, εδώ θα μείνουμε. Είσαι και τραγουδιστεράς. Μια ζωή δίχως
εκπλήξεις. Μπράβο, μπράβο. Βαρετή με επαναλήψεις. Σου έχει συμβεί μια ζωή ταινία που έχει στεί δίχως ανατροπές, βδομάδα δίχως Σάββατα και Κυριακές. Μα όταν είμαι αγάπη μου μαζί σου, δύσκολο στην αυλή του παραδείσου, κάπου ανάμεσα στα αστέρια, στη φωλιά απ' τα δυο σου χέρια και κουρνιάζω σαν σπουργίτη. Τίποτα άλλο δεν μου λείπει, τίποτα άλλο δεν ζητάω. Υπάρχει ωραίο πράγμα από το να βλέπεις θάλασσα την ώρα έτσι που σου ρουπώνει. Μια ζωή που έχει κουράσει σαν ακούς την ίδια φράση. Ξανά το ίδιο ανέκδοτο για εκατοστή φορά. Μα όταν είμαι αγάπη μου μαζί σου στην αυλή του παραδείσου, κάπου ανάμεσα στα αστέρια, στη φωλιά τα δυο σου χέρια και κουρνιάζω σαν σπουργίτη. Μεγάλη κουβέντα. Για πάντα εδώ. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά που ήρθατε σήμερα. Να είστε καλά. Ωραία. Τώρα. Μάλιστα. Α, και οπωσδήποτε. Ναι, τι. Να τη χαίρεσαι. Μέντε, πες ρε ένα τραγούδι που σου αρέσει. Υποφέρω. Υποφέρω δεν παίζεται έτσι. Ξεχάστε το. Για να δω. Ναι, αμέ.
Έτσι οδηγούν. Οδηγούν σε σένα. Λοιπόν, πείτε με όσο με έχετε. Θα ήθελα. Μάλιστα. Θα ήθελα. Θέλω να σε δω. Θα ήθελα. Μέχρι Μάη μήνα δεν τα αντέχω πολύ, να ξέρετε. Ναι. Πείτε μου, παιδιά μου, σας παρακαλώ. Πάμε, θα ήθελα. Θα ήθελα να ήμουν δυνατή και να μ' αγαπούσα πιο πολύ. Πιο πολύ από ό,τι σ' αγαπώ. Να μπορούσα να προστατεύω. Θα θέλω να ήμουν πιο σκληρή, να κοιτούσα εμένα πιο πολύ, να μην ήμουν πια το θύμα σου, να μην με πνίγε το κύμα σου. Δεν ξέρω πού να πάω. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια αλήθεια. Παλιά, μια παλιό αλήθεια. Όποιος με κοιτά πιστεύει απλά πως είμαι τόσο τυχερή που δεν θα έπρεπε ποτέ να νιώσω λύπη. Μα όσοι με κοιτούν, απλά κοιτούν στην επιφάνεια όλου και αγνοούν αυτό που αληθινά μου λείπει. Χωρίς εσένα η ζωή μου είναι μισή. Μοιάζει με που δεν βρίσκει θεατή. Κι η μοναξιά μοιάζει με θάνατο αργό. Να ξέρεις πόσο ανάγκη έχω να σε δω. Στολισμένη απ' τα Χριστού.
σένα μα η μήνα. Κάθε μέρα, όλη μέρα περιμένω. Μου είπανε να σε ξεχάσω, μα επιμένω. Δύθηκα, στολίστηκα, γιατί πιστεύω θα έρθεις και θα μου χτυπήσεις. Να κατέβω. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι ένας συνδυασμός. Το κουπλέ αισθανόμουν 100% ότι αφορά εμένα. Και το ρεφρέν αισθανόμουν, και αυτό με έπαιρνε πάντα πολύ, ότι αφορά τη μάνα μου όταν χάσαμε τον πατέρα μου. Και ήταν δύσκολη η απώλεια αυτή. Είναι δύσκολο να συνηθίσεις ότι δεν θα ξανακούσεις τη φωνή κάποιου, δεν θα τον ξαναδείς, δεν θα ξανακάνεις Χριστούγεννα μαζί, ούτε καλοκαίρι, ούτε καυγά, ούτε θα μοιραστείς το ίδιο πιάτο, ούτε γκρίνιες, ούτε τίποτα. Και αυτό με έπιανε πάρα πολύ και κάθε φορά με πιάνει. Νιώθω ότι αυτό το τραγούδι είναι σαν να μπαίνω μέσα στη δική της ψυχοσύνθεση και το λέω, γι' αυτό με συγκινεί στο ρεφρέν. Πώς πάει? Κάθε μέρα, όλη μέρα περιμένω. Μου είπανε να σε ξεχάσω, μα επιμένω. Στολισμένη από τα Χριστούγεννα βιτρίνα, έμεινα για σένα μέχρι Μάη μήνα. Πολλές ιστορίες. Αυτή ήταν μία. Λοιπόν, τώρα όμως θα το γυρίσουμε λίγο. Μας παίρνει λίγο ακόμα, Χρήστο? Μας παίρνει? Ναι. Ωραία. Πόσο πολύ δηλαδή μας παίρνει ακόμα? Μάλιστα. Πάμε να ανοίξουμε. Για να αλλάξουμε διάθεση. Σου λέω πες ένα λεπτό. Ήταν η στιγμή που με είπες ξινή. Να έχεις μες στην αγκαλιά σου κάποια άλλη εσύ. Να τη χαιρέσαι την καινούργια σου αγάπη. Να τη χαιρέσαι και να με κερνάς παραμάκι. Να τη χαιρέσαι όμως μακριά από μένα, γιατί αγάπη μου στα έχω ξανά υπομένα. Από τες εδώ αγκαλιά με κοινικά μου θα πω τρελαθώ και θα βγω μέχρι δανά. Από τες εδώ αγκαλιά με κοινικά μου.
Κριστίνα Τέρνερ, να πάρει να το διαβάσει, παιδιά, ένα εξαιρετικό βιβλίο, μιλάει για τη ζωή της. Και είπε, γιατί συγκεκριμένη είχε πάρει πάρα πολύ φαρμάκι, ότι τη βοήθησε πάρα πολύ στη φιλοσοφία και στην αντιμετώπιση των θεμάτων που είχε ο βουδισμός. Έκανε παρέα με κάποιους βουδιστές τότε. Και αυτοί της λέγανε ότι όσο μεγαλύτερο φαρμάκι παίρνεις, τόσο πιο μεγάλο φάρμακο μπορείς να φτιάξεις. Οπότε λοιπόν, από το φαρμάκι πάμε στο φάρμακο για να σας πω ότι στη ζωή έχει ο καιρός γυρίσματα, δυο όψεις έχουν όλα τα νομίσματα. Νικόλα, ναι. Όπως μου το κάνες κι εσύ. Ρε Ηλία, έλα να μας πεις λίγο αυτό. Επίτηδες μου λέει ο Μέντε, πήγαινε από εκεί για να κάνει. Εννοείται, σιγά που θα τον αφήσω έτσι. Πες μας αυτό το υπέροχο τραγούδι. Καταρχάς, 30 χρόνια Δέσποινα Βανδύ. Καλησπέρα για αυτούς που μας ακούνε. Είμαι ο Ηλίας ο Βρυτός. Έτυχε να περνά απ' έξω. Ναι, και είδε φως γιατί έβγαλα μια λάμψη. Τη Δέσποινα την αγαπάμε πάρα πολύ. Όπως και το Ντέο, το Τζίμα που έχουν γράψει τεράστιες επιτυχίες. Τι να πω, το καινούριο τραγούδι τώρα. Ναι, σε παρακαλώ, δεν ξέρω το παιδί. Ένα σημινόρε, παρακαλώ. Ρεφρέν. Ναι, το ρεφρέν. Όλα μου τα πήρε όλα. Και κάρδια, ψυχή και σώμα. Την πόρτα δεν έμεινε εδώ. Φίλο και φτερό, όλα μου τα πήρες όλα. Τώρα πέρασε η ώρα και δεν βρίσκω δύναμη να πω. Μη σε ξαναδώ, όλα μου τα πήρες όλα. Και κάρδια, ψυχή και σώμα. Την πόρτα δεν έμεινε εδώ. Φίλο και φτερό, όλα μου τα όλα, τώρα πέρασε η ώρα και δεν βρίσκω δύναμη να πω. Μη σε ξαναδώ. Το λέει για μένα αυτό, δεν το λέει για μένα. Η βραδιά είναι δικιά σου. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εμένα, τον Θεό να ευχαριστείς. Εγώ θέλω να ακούσω τραγούδι με τον Μέντε. Φυσικά, φυσικά. Μέντε, έλα, απλά τόση ώρα περιμένουν, παιδιά. Αυτή, πού είναι αυτή η Πανσέλινος τέλος πάντων. Πούντι, για να δω. Μέντε, το είδες. Εσύ κανόνισες να βγεις στη σωστή ώρα. Πώς το, αυτό δεν το έχουμε ξανακάνει. Πώς θα την πούμε Θεό την Πανσέλινο τώρα, έτσι. Κανονικά. Unplugged. Ναι, unplugged τώρα πώς θα γίνει ακριβώς. Δεν το θυμάμαι, να ξέρεις. Εγώ σ' αγαπώ και τέτοιο. Μα εγώ σ' αγαπώ και το μυαλό μου έχεις πάρει. Λίγο να σε δω, α και να αρχώσουν να μακάρι. Δεν είναι αρκετό, ό,τι κι αν κάνω δεν σου φτάνει. Σε θέλω εδώ, έλα μια νύχτα με φεγγάρι. Πανσελινό μου, εδώ μωρό μου, να'ρθεις να σε δω και να σε έχω στο πλευρό μου, στο λαιμό μου, πάντα φυλακτό. Κάτω από την Πανσελινό μου, εδώ μωρό μου, να'ρθεις να σε δω και να σε έχω για Θεό μου, όνειρό μου, λόγο για να ζω. Θέλεις κι άλλο κρασί ή να σου βάλω φιλιά. Κρατά τα χέρια σου μωρό μου και είναι τόσο παλά. Οι δυο σου πονηρές μάνταρες είναι απαπαπαπα.
Κι έχω πάθει λαλά μαζί σου μαύρο μάλα. Τραγούδησε μου την άγα, πιάσε όλα τα λα. Πώς να μπορέσουν από μένα να σε πάρουνε. Μα καβά του και μέρα αυτό και κάτω απ' την παζελινό μου, εδώ μωρό μου. Να'ρθεις να σε δω και να σε έχω στο πλευρό μου, στο λαιμό μου, πάντα φυλακτό. Κάτω απ' την παζελινό μου, εδώ μωρό μου. Να'ρθεις να σε δω και να σε έχω για Θεό μου, όνειρό μου, λόγο για να ζω. Τη σκέψη σου κλείνω τα μάτια να δω το όνειρό μας κάτω απ' την παζελινό μου. Εδώ μωρό μου, να'ρθεις να σε δω. Δεν ακούω τίποτα. Και να'ρθεις έχω στο λαιμό μου, πάντα φυλακτό. Κάτω απ' την παζελινό μου, εδώ μωρό μου, να'ρθεις να σε δω και να σε έχω για Θεό μου, όνειρό μου, λόγο για να ζω. Μα πόσο γλυκιά είσαι. Άστα αυτά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τη λεμονόπιτα δεν θα την γλιτώσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Για όσους δεν αντέχετε μέχρι τις 10 Ιουλίου που θα είμαστε εδώ στο Θέατρο Πέτρας, μπορείτε να έρθετε 10 Ιουνίου στα Γιάννενα. Είναι πιο φθηνά με αεροπλάνο. Μην πάτε, γιατί διόδια και αυτά. Α, το πήγα πρόσφατα. Λες. Αν μπορούν να κλείσουν τώρα αεροπορικό, 120 ευρώ. Μάλιστα. Με διόδια αμάξι, καμιά 250. Άμα πληρώσουν και εισιτήριο. Καλά, παιδιά, λέτε για νιώτες. Τι είναι αυτό το πράγμα, για στην ευρύτερη περιοχή. Του έχει αποκαρδιώσει όλου. Εσύ, αγαπητοί μου, είσαι καταστροφή. Εδώ στρωτήρα για τι συναυλίε μα. Σταμάτα. Σωστό και αυτό. Βάλουμε λεωφορεία. 30 χρόνια Δέσποινα Μανδύ, παρακαλώ, εδώ στο Island, δρόμος 89,8. Ευχαριστώ. Σας πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ. Και εμείς, και εμείς περάσαμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Χρήστο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το απόλαυσα πραγματικά. Και εμείς το απολαύσαμε. Στα επόμενα, εμείς λογικά θα τα πούμε στο Θέατρο Πέτρας. Στο Θέατρο Πέτρας, από κοντά. Ιουλίου, καλή επιτυχία με τις συναυλίες, να σκίσεις που είναι σίγουρο. Δεν το λέω, το εννοώ και έχω το λέω. Έχω πολλά χρόνια να βγω. Το ξέρω και πιστεύω ότι θα είναι sold out όλες. Και στο εύχομαι, ρε παιδί μου, να το διασκεδάσεις και να γεμίσεις όσο πιο μπορείς, με εικόνες, με αγάπη. Να το απολαύσω. Να το απολαύσεις. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν συντονισμένος. Φυσικά, σας ευχαριστούμε. Μας αντέξατε. Εννοείται. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, μας λένε, στέλνουν, πες αυτό, πες αυτό, πες αυτό. Εντάξει, είναι και δωρεάν το Viber, γι' αυτό στείλαν πολλά μηνύματα. Τι είναι αυτό, παιδιά, όλα με τα λεφτά, συνέχεια. Τι να κάνω, ρε Δέσποινα, τώρα θα ανοίξουμε κουβέντα. Άστο τώρα, είναι πονεμένη ιστορία. Λοιπόν, Χρήστο, για σένα χτυπάει κουδούνα. Πάμε να σας αφήσουμε. Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Ευχαριστούμε τον δρόμο. Ευχαριστούμε και τα παιδιά και την ορχήστρα και όλους εδώ που προσπάθησαν να βγάλουν αυτή την όμορφη βραδιά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και εγώ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.